Η μαιευτική κλινική του Αγίου Νικολάου, όπως ξέρετε, δουλεύει 24 ώρες 24, 7 μέρες τη εβδομάδα, 365 ή 366 μέρες το χρόνο. Δεν σταματάει ποτέ, δεν κλείνει ποτέ, ούτε δικαιούται να κλείσει. Είναι μια κλινική η οποία ελπίζουμε ότι θα συνεχίζει να λειτουργεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ξέρετε, μετά τις αναταράξεις αυτές με την απώλεια των αναισθησιολόγων, ήδη αυτή τη στιγμή για το μήνα Ιανουάριο έχει καλυφθεί το πρόγραμμα και δεν πρέπει να ανησυχούν οι ασθενείς μας, οι επιτοκές μας, ότι δεν θα βρουν αναισθησιολόγο όταν θα έρθουν στο νοσοκομείο. Επίσης, έχουμε να σας πούμε και ένα ευχάριστο γεγονός. Ενώ γενικότερα έχουμε πτώση των κετών στην Ελλάδα, και μάλιστα στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και στα ιδιωτικά, για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου φέτος, εν σχέση με πέρυσι, είχαμε μία αύξηση των κετών της τάξης του 4,2%. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, βλέπουμε, ενώ είχαμε μια φθήνουσα πορεία, βλέπουμε τώρα, πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Προσθέσουμε ευχαριστίες πρώτον στους γιατρούς της μονάδος τεχνητού νεφρών, οι οποίοι έχουν, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, οι άνθρωποι πήραν στην πλάτη τους 30 καινούριους ασθενείς μέσα σε διάστημα 48 ώρων και δεν άφησαν αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν να πάνε στην Αθήνα επάνω. Και συνεχίζουν μόνοι τους αυτοί οι τρεις ήρωες οι οποίοι δουλεύουν στον τεχνητό νεφρό του νοσοκομείου μας, συνεχίζουν μόνοι τους να δουλεύουν με εξωπραγματικές συνθήκες πραγματικά και να καλύπτουν αυτούς τους ασθενείς μας, αυτούς τους ανθρώπους. Σύντομο συλλευτικό προσωπικό, το οποίο ουσιαστικά το ίδιο, χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια, εν μέσω γιορτών, φροντίζει για να αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημά τους μέσα στην περιοχή τους. Επίσης, ευχαριστίες πολλές τα δύο παιδιά της μονάδας, τους δύο αναισθησιολόγους της μονάδας, οι οποίοι ενώ είχαν εξαντλήσει τις εφημερίες τους για το μήνα Δεκέμβρη και για το μήνα Γενάρη, μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά αυτοί οι δύο βοηθάνε στο να βγει το πρόγραμμα των εφημεριών και να μην χρειαστεί να κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή, κανένα έκτακτο περιστατικό στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ανδρεαδάκη, ένα θετικό συμβάν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου μετά από τις τελευταίες μπόρες που είχαμε σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του. Αλήθεια, είναι αισιόδοξο μήνυμα για το νέο έτος, κύριε Ανδρεαδάκη? Ναι, είναι αισιόδοξο μήνυμα. Το νοσοκομείο, και εγώ θέλω να σφραγίσω αυτά που είπε ο κ. Κατάσος. Υπήρξαν κάποιες αναταράξεις. Προσπαθεί η διοίκηση με τις ελλείψεις που υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν ελλείψεις, να ανταποκριθεί στο ρόλο του και μάλιστα τώρα βρισκόμενοι στο τμήμα που δίνει τη ζωή, γιατί αυτό είναι η μαιευτική κλινική, την ασφάλεια της οποίας θέλουμε να την εξασφαλίσουμε, προσπαθούμε με τη βοήθεια εργαζομένων και γιατρών να ξεπερνούν τα όρια τους για να διασφαλίσουμε την πλήρη ασφάλεια των γεννήσεων. Το κατορθώνουμε αυτό με τη βοήθεια συναδέλφων οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν και πρέπει να το τονίσουμε και από τους υπάρχοντες αναισθησιολόγους και αναισθησιολόγοι από τη μονάδα εντατικής, όπου και εκεί και θέλω να το ευχαριστήσω γιατί πρέπει να ακούγονται όλα. Το διευθυντή της μονάδας, ο οποίος αναγκάζεται να βάζει αυτός περισσότερες εφημερίες για να καλύψει τον αναισθησιολόγο της μονάδας, ο οποίος θα βοηθάει το αναισθησιολογικό τμήμα. Έτσι, με αποτέλεσμα, όλες οι μέρες που μείνανε είναι καλυμμένες από αναισθησιολόγους και το χειρουργικό τμήμα προσπαθεί και αυτό. Γιατί εκεί είχαμε μία απώλεια από ένα συνάδελφο χειρουργό να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα κενά. Εγώ θέλω να ευχηθώ ο καινούριος χρόνος να είναι ευτυχισμένος και ασφαλής για όλο τον κόσμο και στη μαιευτική κλινική να ανέβει το ποσοστό. Πρέπει να ευχαριστήσω και το ιατρικό προσωπικό της Νέα Πόλεως, το οποίο βοηθάει τα μέγιστα στη λειτουργία του ΤΕΠ του νοσοκομείου εδώ,
το οποίο φορτίζεται με όλα τα επίγοντα τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο. Ωραία. Και εγώ από τη δικιά μου πλευρά να επιβεβαιώσω τα λεχθέντα από τους προηγούμενους συναδέλφους. Θα ήθελα να επισημάνω και εγώ, όπως είπε και ο Θόδωρας εδώ, ότι και ο διοικητής του νοσοκομείου, ότι παρόλα τα πολλά προβλήματα τα οποία έχει το νοσοκομείο, πιστεύω ότι δίνονται λύσεις και οι οποίες είναι και ουσιαστικές. Βέβαια, κλέβουμε την παράσταση σήμερα εμείς σαν μευτική κλινική. Αλλά πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να δοθεί στήριξη από την πολιτεία, από τους πολιτικούς, σε όλο το νοσοκομείο, το οποίο θεωρώ ότι είναι το κεντρικό νοσοκομείο του νομού και το οποίο χωρίς αυτό ο νομός θα πάσχει. Δεν νομίζω ότι τα υπόλοιπα νοσοκομεία, τα οποία δεν θέλω να μειώσω το έργο τους, είναι πάρα πολύ ψηλό το έργο το οποίο παρέχουν, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, γιατί εδώ υπάρχουν νευραλγικά τμήματα. Βλέπετε μονάδες ιατρικής θεραπείας, μονάδες τεχνητού νεφρού, αιμοδοσία, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν στα άλλα νοσοκομεία. Άρα πρέπει να στηριχθεί πάση θυσία το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο τραβάει όλο το φορτίο του νομού Λασιθίου και μεγάλα κομμάτια του νομού Ηρακλείου. Βλέπω Μάγια Χερσόνησο. Εμείς, σαν μευτική κλινική, πιστεύω και ο χειρουργικός τομέας και οι υπόλοιποι τομείς του νοσοκομείου μας και ο παθολογικός, δέχονται μεγάλο ποσοστό από τα Μάγια και τη Χερσόνησο. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουμε μόνο το νομό Λασιθίου. Και σύν τις άλλες, να πάρουμε υπόψη μας ότι εν μέσω τουριστικής περίοδου πενταπλασιάζεται περίπου ο πληθυσμός του Αγίου Νικολάου. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να στηριχθούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Και σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό και οπουδήποτε άλλο κρίνει η διοίκηση εδώ του νοσοκομείου ότι χρειάζεται ανάγκες. Και εγώ με τη σειρά μου θα ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε και εύχομαι ότι να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση στο μέλλον να συζητάμε για τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε πριν λίγο. Ευχαριστούμε.